Παιδιά, γεια σας. Είμαι ο Άιζενχάιμ και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κλειδιά για τα Greater Rift. Για να πάρουμε ένα κλειδί για το Greater Rift, πρέπει να κάνουμε ένα trial. Λοιπόν, όσοι παίζετε κυρίως Βάρβαρο και το Raikor Build, καταλαβαίνετε ότι ο Βάρβαρος έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα στα single target. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ένα-δύο minions, δεν μπορεί να τα χτυπάει εύκολα ή όταν τα χτυπάει δεν κάνει πάρα πολύ damage. Λοιπόν, ο λόγος που κάνουμε αυτό το βίντεο είναι να δείξουμε αυτά εδώ τα bracers, τα track gold coils, που μας λέει πως όταν θα παίρνουμε ένα healing wheel, είναι τα κόκκινα τα οποία παίρνουμε και μας γεμίζουν το life μας, το συγκεκριμένο θα μας κάνει cooldown 1 λεπτό, 59 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, τα skill μας. Στα trial τα οποία χρησιμοποιούμε, που παίζουμε για να πάρουμε τα κλειδιά για τα Greater Rift, έχει μέσα 4 τέτοια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Είναι αρκετά δύσκολο για να πάρουμε μεγάλα κλειδιά, θέλει πολύ εξάσκηση. Απλά εγώ δείχνω τον τρόπο και από εκεί και πέρα εννοείται πως όχι μόνο ο Βάρβαρος, αλλά νομίζω στον Βάρβαρο δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί σε συνδυασμό με τους Ancients και τον Berserker μπορείς να είσαι σε όλο το trial Berserker ή Ancients. Ένα από τα δύο κάνει πάρα πολύ γρήγορα cooldown. Λοιπόν, και ξαναλέω πως αυτό βοηθάει στο Βάρβαρο, γιατί ο Βάρβαρος δεν μπορεί να χτυπάει 1-2-5 mob εύκολα. Απλά σε αυτό το βοηθάνε πάρα πολύ οι Ancients. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε και να πω πως χρησιμοποιώ το Maximus, δεν χρησιμοποιώ το Furnace, γιατί ουσιαστικά δεν έχει κάποιο Elite, οπότε είναι άχρηστο αυτό εδώ πέρα. Ενώ το Furnace μας δίνει συν 10% damage από αυτό που έχουμε και σπαμάρει αυτόν τον Demonic Slave, ο οποίος έχει Fire Chain και η αλυσίδα του κόβει πάρα πολύ damage. Επίσης, να πω πως σαν gem χρησιμοποιώ το Swiftness, το Bane of Trapped και έχω βάλει το Mirinae. Αυτό είναι για να κάνουμε ένα extra damage. Δεν έχουμε το damage στα elite, γιατί ουσιαστικά δεν σκοτώνουμε elite. Πάμε λίγο μέσα να το δείξουμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ κάτω ότι έχει ένα. Στα πρώτα Rift είναι καλό να μην το ανοίξετε το Sense. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί πέφτουν αυτά εύκολα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να το ανοίξουμε. Ανοίγουμε αυτό και του σκοτώνει. Σκοτώνει σχεδόν όλα μόνο του. Παίρνοντας αυτό το buff, το τέτοιο, βλέπουμε ότι τους ξαναέχουμε. Οπότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθεί ξανά. Όταν θα τελειώσει βέβαια. Τώρα που έχει τελειώσει, μπορούμε να τους ξαναενεργοποιήσουμε. Έχει ένα ακόμα σε αυτό το σημείο. Τώρα είδατε ότι ενεργοποίησε τον Berserker. Έχει ένα επάνω μας και ένα δεξιά. Και όταν θα τελειώσουμε, τώρα νομίζω ότι το τελευταίο, το πρώτο που πήραμε έχει ενεργοποιηθεί ξανά. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, ok. Είναι επάνω ένα. Θέλει πάρα πολύ skill, θέλει να το κάνετε αρκετές φορές, γιατί όπως βλέπετε σκοτώνονται δύσκολα. Είναι ένας τρόπος που βοηθάει πάρα πολύ στον Βάρβαρο, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα. Όσοι παίζετε Βάρβαρο θα με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει πέσει και αυτός. Τώρα μας άνοιξε 35. Αυτό μπορεί να είναι τώρα 32-33, να είναι κάπου εκεί.
34. Τώρα δεν το έχω παίξει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο gameplay. Έκανα ένα-δύο λάθη τα οποία κόστησαν μπορεί ένα ή και δύο. Απλά σκεφτείτε πως κάνοντας ένα riff χωρίς αυτό θα φτάναμε το πολύ μέχρι 26-27. Και τι θέλω να πω, πως κάνοντας ένα 26-27, ναι μεν θα το βγάλουμε γρήγορα, απλά όταν θα πάμε να κάνουμε το επόμενο θα μας βγάλει 31 ή το πολύ 32. Από το 32 για να πάμε στο αμέσως επόμενο δεν θα μας βγάλει το 34 ή το 35, θα μας βγάλει το 33. Οπότε θα είναι πάρα πολύ, θα αυξάνεται πάρα πολύ σιγά. Οπότε αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ανέβουμε όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερα greater rift χωρίς να χρειάζεται να παίξουμε τα προηγούμενα. Τώρα μας έβαλε το 34. Αν το κάνουμε πολύ εξάσκηση, αποκτήσουμε skill πάνω σε αυτό, μπορεί να φτάσουμε 35-36 και να ξεκινάμε να παίζουμε από το 35-36 χωρίς να παίζουμε τα προηγούμενα. Που για κάποιο λόγο μπορεί να χάσουμε, μπορεί να γίνει οτιδήποτε και να μην πάρουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Νομίζω πως αυτός είναι ένας καλός τρόπος, απλά ξαναλέω πως θέλει skill. Τα bracelet τα ξαναδείχνουν, τα drag goals, coils, που έχουν 45 έως 60 να μας κάνει reduce cooldown όταν παίρνουμε. Σε αυτό το μέρος εδώ πέρα όπως βλέπετε έχει 4. Έχει 4 τέτοια και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον βάρβαρο για να μπορεί να πάρει μεγάλα greater keys. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και ακολουθήστε μας στα links που είναι στην περιγραφή, Facebook, Twitter κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο και ελπίζω να σας βοήθησα. Γεια σας.